Λοιπόν, καταρχάς η σημερινή κινητοποίηση δεν ήταν ακριβώς κινητοποίηση, ήταν στάση εργασίας. Και κυρίως πρώτα για να δείξουμε την αντίδρασή μας σε αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή και δεύτερον για να προστατέψουμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούσαν είτε γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είτε γιατί έπρεπε να μετακινηθούν να πάνε στο σχολείο. Να μην σταθούμε επομένως στη σημερινή στάση και καλά, αλλά να σταθούμε στο γενικότερο πλαίσιο. Βεβαίως, να σας ακούσω. Αν πρέπει αυτή τη στιγμή τα σχολεία να ανοίξουν, ποια είναι η σκοπιμότητα δηλαδή, αν είναι ο σωστός χρόνος και αν οι κινήσεις αυτές δεν είναι βιαστικές. Είμαστε καθηγητές δάσκαλοι. Έχουμε απόλυτα συνέστηση της κοινωνικής μας ευθύνης, του ρόλου μας, του λειτουργήματος και με υπεύθυνο τρόπο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε ούτε αυτό που λένε κάποιοι δημοσιογράφοι, ευτυχώς η μειοψηφία, κάποιοι που βαριούνται να πάνε σχολείο και βρίσκουν δικαιολογίες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Μιλάμε, παίζουμε με τη ζωή των παιδιών όταν είμαστε μέσα στην αίθουσα, όταν είμαστε εκτός. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσετε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο υπεύθυνοι. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, καταλαβαίνουμε ότι και το Υπουργείο Παιδείας θέλει να δείξει μια κανονικότητα στην κοινωνία, μια επαναφορά στην κανονικότητα. Και το σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει μια βάση, αλλά από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω ότι η ανάγκη της παιδείας είναι σε εισαγωγικά ελαστική, έχει δυνατότητες να μετακινεί κάποιες κινήσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ βιαστικό και δεν εξασφαλίζεται αυτό που λέει η Ομοσπονδία και όλοι φαντάζομαι εκπαιδευτικοί, ότι θέλω να πάω στο σχολείο, θέλω να λειτουργήσω στο σχολείο κανονικά, αλλά με τέτοιους όρους, πρώτον, που να έχω σίγουρα εξασφαλίσει την υγεία των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών τους, και δεύτερον, να βάλω τέτοιους όρους ώστε να έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πάμε δύο εβδομάδες, τρεις, αλλά να έχει ένα σκοπό, μια αποτελεσματικότητα. Δεν βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και των Δήμων, ίσως και του Υπουργείου και πολλών άλλων παραγόντων. Εδώ θα σας πω ότι έχουμε ενστάσεις και σε άλλες χώρες. Η Γερμανία το ξανασκέφτηκε. Στη Γαλλία υπάρχουν εντονότερες αντιδράσεις για την απόφαση του Μακρόν για τις 18 του μήνα. Και βλέπουμε ότι τοπικά οι Δήμοι και κάποια ομόσπονδα κρατήρια έχουν ανεξάρτητη πολιτική και πάνε να το ματαιώσουν. Όλοι αυτοί είναι χαζοί. Δηλαδή, εμείς είμαστε έξω από το πλαίσιο. Νομίζω ότι και το ίδιο το Υπουργείο και η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι υπάρχει ρίσκο. Μάλιστα. Άλλωστε, ο κύριος Τσόδρας μίλησε για αβεβαιότητες. Και δεν το χρησιμοποιώ τώρα για να πάρω τη θέση που παίρνω. Είναι πραγματικά ένα ρίσκο. Αν δείτε σήμερα τις οδηγίες που έδωσε ο ΕΟΔΗ στα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας για το τι πρέπει να κάνει ο διευθυντής και ο σύλλογος με τα παιδιά που θα άρσουν. Πώς θα καταλάβουν αν είναι άρρωστα. Πώς θα τα ρωτήσουν αν πρέπει τα παιδιά να πούμε στα άλλα παιδιά τι έχουν. Πώς θα τα βάλουμε σε αποστάσεις 1,5 μέτρο 2 που προβλεπόταν. Εδώ θα κάνουμε παρένθεση, μειώσαμε τις αποστάσεις στο σχολείο σε σχέση με το υπόλοιπο δημόσιο και τους χώρους της δουλειάς, τέλος πάντων. Αν θα έχουμε καθαρίστριες, όπως λένε, δύο φορές τη μέρα, αυτό σημαίνει προσωπικό και χρήματα. Αν τα υλικά που στέλνουν, μάσκες, τη βάλα προαιρετική, φαντάζομαι για ευνόητους λόγους, τα υλικά τα άλλα, τα απολυμαντικά, τα, πώς το λένε, θα μπορούν να είναι σε επαρκή, μπράβο τα αντισηπτικά, δεν μπορούσα να πω τη λέξη, αν θα είναι σε επαρκής ποσότητας, προφανώς είναι στην αρχή. Αλλά αν πάνε όλα τα παιδιά μαζί, θα υπάρχει. Επίσης, το βασικότερο ζήτημα, πώς θα ξέρουμε αν έχουμε κρούσματα και πώς θα διασφαλίσουμε και την υγεία και των ίδιων των εκπαιδευτικών, γιατί κανένας δεν μιλάει για αυτούς, που οι περισσότεροι, λόγω της αδιοριστίας, έχουν μέσω όρο ηλικίας παιδιά πάνω από 50 έτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 15% που είναι πάνω από 60 μάλιστα. Και είναι οι άνθρωποι έχουν, πέρα την ηλικία, έχουν και κάποια προβλήματα όπως όλοι. Τι θα συμβεί λοιπόν στην περίπτωση που ένας καθηγητής πάρει την άδεια ειδικού σκοπού, μπορεί να την πάρει, αν και πολλές ερωτήσεις δεν περιλαμβάνονται και κακώς. Δηλαδή τις περιλαμβάνει, το Υπουργείο Συνέκων δεν τις περιλαμβάνει. Είναι μια αντίφαση που ανελυθεί αυτό το πράγμα. Να μην αναφέρω τις κλίσεις και τα πλάκια, θα αναφέρω και ενδεικτικά μόνο. Εάν λοιπόν πάρει την άδεια αυτή, πώς θα κάνει μάθημα, ποιος θα κάνει μάθημα στη θέση. Εύλογα ερωτήματα. Λοιπόν, να κάνω και ποια ερωτήματα. Κάτι άλλο, ναι. Σήμερα κάλεσε τους γονείς να πάνε στα σχολεία και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Και λέω να κάνουν τι. Να οργανώσουν τα θρανία, να κάνουν τι το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι, λένε, το ίδιο. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε τώρα, οι εκπαιδευτικοί αυτοί κάνουν τηλεκπαίδευση. Και τους έχει αποδώσει και το ένσημα. Γιατί με συγκινητικό τρόπο ο εκπαιδευτικός κόσμος κάνει ό,τι μπορεί από το σπίτι, από την τηλεκπαίδευση εννοώ, μέσω τηλεκπαίδευση εννοώ. Δεν
Δηλαδή, αν εγώ πάω το πρωί στο σχολείο με το ωράριο που ζητούσαν ορισμένοι διευθυντές να είναι από τις 8 στις 2, πότε θα έκανα τηλεκπαίδευση όταν το παιδί ξέρω στις 10 η ώρα κάνω μάθημα. Μάλιστα. Γραμματέα, μια άνω τελεία να σα κάνουν ερωτήσει οι συνάδελφοι. Κατέρινα, παρακαλώ. Ναι. Έχω εγώ και ένα ακόμα, θέλετε ακόμα ένα και κάντε μου ό,τι θέλετε. Ναι, κύριε Μπουντουλούλη, όμως, κύριε Μπουντουλούλη, όμως κάποιοι... Μία επισήμαση μόνο και θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Να μην το ξεχάσω γιατί είναι πολύ βασικό. Ναι. Δεν δεχόμαστε με τίποτα το να κάνεις αναμετάδοση μαθήματος μέσα στην τάξη με κάμερα, με τηλέφωνο και δεν ξέρω τι άλλο. Σαφές. Πολύ σωστό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως, κάποια στιγμή, κύριε Μπουντουλούλη, δεν πρέπει να γίνει μία δοκιμή, ένα test crash, να δούμε πού πάμε, πώς θα κινηθούμε εν ώψη και της έναρξης των μαθημάτων το Σεπτέμβριο? Βεβαίως. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία, σεβόμενη απολύτως καταρχάς την αγωνία των παιδιών που είναι στην τρίτη λυκείου, δεν είπε όχι στην τρίτη λυκείου. Είπε να πάει, αλλά να βάλουμε τους όρους, να καθίσουν μέσα στην τάξη 7 παιδιά και όχι 17. Να βάλουμε τα υλικά που σας έλεγα πριν. Να ορίσουμε το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, να το πω λίγο σε εισαγωγικά, πιο άμεσα γιατί θα τα δώσουν. Έτσι. Σε αυτό είπαμε ναι. Τις υπόλοιπες τάξεις, σας είπα, δεν διαφωνούμε συνολικά με την επιστροφή, αλλά πρέπει να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι όροι. Εμείς δεν βλέπουμε να εξασφαλίζεται. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Και πιθανά αυτό θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, κύριε Μπουντουλούλη, γιατί τώρα στο παραπέντε να προετοιμαστούν οι αίθουσες, τα σχολεία. Και να υπενθυμίσω και αυτό που έλεγε χθες ο συνάδελφος ο Κώστας Μαυρίδης, πολλά σχολεία δεν έχουν παράθυρα για αερισμό. Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις οδηγίες που έστειλε, σου δίνει την εντύπωση ότι η αίθουσα είναι πάνω από 40 τετραγωνικά. Ξέρετε, όλοι τα σχολεία έχουμε, υπάρχουν και καινούργια, δεν είπε κανένας τίποτα, υπάρχουν και μεγάλα σχολεία, αλλά η πλειοψηφία των τάξεων δεν είναι μεγάλες. Θα αναγκαστούν λοιπόν να κόψουν παραπάνω τα τμήματα. Ναι, μιλάμε για κτηριακές εγκαταστάσεις της δεκαετίας του 80. Είναι οι περισσότερες σχολικές μονάδες και τα συγκροτήματα, τουλάχιστον στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Ναι. Κύριε Μπουντουλούλη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Πάντως πρέπει να ξαναπώ ακόμα μια φορά. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Να πω ακόμα μια φορά ότι η παιδεία είναι μια σημαντικότατη ανάγκη και πρέπει να είναι δημόσια, αλλά πάνω από την παιδεία είναι πρώτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή. Και δυστυχώς ακούμε πολλά κράτη τελευταία να βάζουν την οικονομία από πάνω. Μάλιστα. Θα το προσέξουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.